Είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήλθατε για ακόμη μία φορά πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε φυσικά και από τον τίτλο, αποφάσισα να κάνουμε tie-dye. Έχουμε να κάνουμε tie-dye από πέρυσι το καλοκαίρι, που είχα κάνει δύο ειδών tie-dye. Το ξέβαμα, που είχα κάνει tie-dye με χλωρίνη. Είναι τέλεια, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε τη λίγο για το πίσω πώς είναι. Θα σας βάλω από πάνω το link για να μπείτε τότε ένα βίντεο μουρλια και θυμίζω ότι φοράω ακόμη στη γυμναστική, έχω να σας πω. Και έχω κάνει βίντεο και με tie-dye με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Είμαι εδώ πέρα φορώντας το μπλουζάκι. Είναι αυτό εδώ, το οποίο το έγραψα με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Και τι ακολούθησε μετά από αυτό, το χάος. Δεν είχα ξανακάνει βίντεο tie-dye από τότε, γιατί δεν είχα σκεφτεί κάτι άλλο στο μυαλό μου. Σήμερα λοιπόν αγόρασα από το σούπερ μάρκετ μία βαφή αυγών, αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι από την εταιρεία Ανατολή. Είναι, λέει, για 40 αυγά, κόκκινη βαφή αυγών, πάρα πολύ ωραία βαφή, την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Πάμε πολλές φορές αυτή εδώ πέρα χρησιμοποιούμε και είπα να δοκιμάσουμε να κάνουμε tie-dye στην μπλουζίτσα. Ανοίγω λοιπόν τη συσκευασία, έλατε να κάνουμε μαζί το unboxing. Το unboxing, το σωστό, το πρόστιχο, το οποίο είναι λίγο δύσκολο, είναι σήμερα Παρασκευή. Α, οι χαλκομανίες! Πολύ γλυκούλικα είναι αυτά. Αυτά θα τα κρατήσω, να ξέρετε, να τα βάλω όντως στα πασχαλινά αυγουλάκια. Θα σας τα δείξω στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε. Γάντια! Θα μας χρειαστούν, ε! Και η βαφή είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω είναι να ανοίξω τα γαντάκια της Ανατολής. Ελπίζω να μου κάνουν, να μην είναι αυτά τα τεράστια γάντια που τα βάζεις και δεν μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα. Από αυτά είναι. Από αυτά είναι. Να τα. Τέλειο. Όχι. Είναι απέσια αυτά τα γάντια, ρε παιδιά. Πείτε μου, εσείς βάφετε αυγά και αν λέτε τι χρώματα βάφετε. Εγώ φέτος θέλω να κάνω παστέλ αυγά. Αλλά δεν ξέρω. Έλεγα να κάνω βαφές αυγών με τέτοια, πώς το λένε, με χρώματα ζαχαροπλαστικής, ναι. Είπα να κάνω έτσι το ανάποδο. Αντί να φτιάξω την μπλούζα με χρώματα ζαχαροπλαστικής, να φτιάξω το αυγό με χρώματα ζαχαροπλαστικής και την μπλούζα με βαφές αυγών. Ό,τι να είναι γενικότερα. Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτή την προετοιμασία. Έχω εδώ πέρα νερό. Δεν ξέρω πόσο νερό θα χρειαστεί. Μήπως να βάλω λιγότερο. Νομίζω θα βάλω λιγότερο. Δώσ' μου ένα λεπτάκι, γιατί θέλω να γίνει αρκετά κόκκινο. Τώρα είμαστε καλύτερα. Έχω βάλει κάπου τόσο νεράκι εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Πιστεύω ότι είναι κομπλέ και ότι θα μας φτάσει. Μέσα στο νερό θα ρίξω ξύδι και θα ρίξω και την βαφή. Αυτή εδώ είναι η βαφή. Προφανώς και θα τη ρίξω όλη. Γιατί, όπως σας είπα, θέλω το αποτέλεσμα να είναι αρκετά έντονο. Το άνοιξα, ωραία. Και τώρα με πολύ προσεκτικές. Ρε, έχει ήδη βάψει τα χέρια μου αυτό. Το ρίχνω μέσα εδώ. Να το. Πέφτει. Δείτε το λίγο. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται κόκκινο. Το βλέπετε. Πρέπει να το ρίξω όλο αυτό μέσα. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί τώρα. Λοιπόν, και αφού έχουμε γίνει έτσι σκατά, θα ρίξω μέσα και ξύδι. Ό,τι να είναι, εγώ έχω ξύδι πάρος. Ρίχνω μέσα το ξύδι μου. Ρε, αυτό θα βρωμάει μετά. Θα βρωμάει όμως. Και το κλείνω και το ανακατεύω έτσι λίγο. Προσπαθώ εδώ και κάτι ώρες τώρα να καρφώσω αυτό εδώ, για να μπορέσει να τρυπηθεί και δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω. Νομίζω πλέον θα το βάλω κάτω και θα αρχίσω να το καρφώνω με το χέρι μέχρι να. Δώστε μου ένα λεπτό. Ας πούμε ότι έχουμε κάνει ένα υποτυπώδης άνοιγμα εδώ πέρα. Οκ. Λοιπόν, σας βάζω τώρα εδώ έτσι λίγο πιο για να δείτε λίγο το τεχνική, γιατί πάνω απ' όλα τεχνική που χρησιμοποιώ εγώ. Λοιπόν, λέω, αντί να κάνουμε αυτό το στριφογυριστό, το οποίο εγώ το κάνω σχεδόν πάντοτε, να κάνουμε αυτό το οποίο είναι λίγο έτσι αυθαίρετο. Και παίρνεις και κάνεις διάφορα τέτοια έτσι μικρούλικα και μαζεύεις σε διάφορα σημεία. Οπότε αυτό λέω να κάνουμε και σήμερα, να δοκιμάσουμε με κάτι τέτοιο. Οπότε κάνω εγώ έτσι πολλά τέτοια. Εννοείται υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Στα άλλα tie-dye έχω δοκιμάσει δύο διαφορετικούς τρόπους, νομίζω, ναι, δύο. Έναν λίγο πιο μακρόστενο και αυτόν τον στριφογυριστό. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε την ίδια τεχνική και με άλλους τρόπους, άμα πετύχει προφανώς. Και
μαζεύουμε έτσι λίγο αυθαίρετα, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για μπλούζα και θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Λίγο πιο αυθαίρετα. Τώρα και εγώ δεν μπορώ να πιάσω το λαστιχάκι με το γάντι αυτό. Και εγώ λίγο τι να με κάνω, μην νομίζετε ότι τα ξέρω και είμαι επαγγελματίας. Προφανώς και δεν είμαι έτσι. Κάνουμε έτσι πολλά τέτοια. Αν κάποιο δεν μας αρέσει, εννοείται το αλλάζουμε, το πειράζουμε. Απλά έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει όλο αυτό να μαζοχτεί. Ας πούμε, εδώ πέρα τώρα εμένα με χαλάει που είναι έτσι, θα το μαζέψω κι άλλο. Ρε, αυτό το γάντι είναι ό,τι χειρότερο που υπάρχει στον κόσμο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και όταν έρθει σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση που έχουμε κάνει έτσι πολλά τέτοια, αυτό εδώ ας πούμε, το βάλω έτσι λίγο εδώ. Έρχεται λοιπόν σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, όπως βλέπετε έχω από κάτω ωραιότατα τη σακουλίτσα. Θα πάρω το πράγμα αυτό και θα ρίξω αυθαίρετα. Έτσι, πουπ. Αχ, κάνει και πιτσιλίτσες και μου αρέσουν οι πιτσιλίτσες. Ελπίζω πραγματικά να πετύχει. Θα το αφήσω 24 ώρες, οπότε τα αποτελέσματα θα τα δούμε αύριο. Εννοείται μετά από αυτό θα το πλύνω, θα το σιδερώσω, αυτά τέλος πάντων που δεν μου αρέσει να κάνω. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να συμβούνε, ίσως ήθελα και μεγαλύτερη τρύπα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε εντάξει και θα το γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Όπως βλέπετε από την άλλη πλευρά είναι τελείως λευκό και λέω να πάω από την άλλη και να κάνω έτσι, τύπου σταγονίτσες. Σας λέω τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα μου ήρθε, το έχω δει στην τηλεόραση, όχι στο YouTube, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι θα το έκανα, οπότε τώρα μου ήρθε αυτό να κάνω, αυτό θα κάνω. Είμαστε εντάξει, λοιπόν, θα πάρω τη σακουλίτσα και θα το δέσω με αυτήν τη σακούλα και θα το βγάλω έξω, να το δει ο ήλιος, όχι, απλά να μην το έχω εδώ πέρα. Ελπίζω να με βλέπετε, παιδιά. Μόλις το έβγαλα έξω, έχει γίνει εδώ πέρα ένας κακός χαμός. Έχουν γεμίσει τα πάντα κόκκινα, έχει μέχρι και κάτω κόκκινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας αφήνω για 24 ώρες για εμένα, για εσάς θα είναι το τίποτα. Και τα λέμε αύριο ή μεθαύριο, θα δω πότε θα είναι έτοιμο. Ή με τα τελικά αποτελέσματα. Εννοείται ότι θα το πλύνω πρώτα και θα σας το δείξω, γιατί θέλω να δω τι θα γίνει όταν πληθεί. Θα σας βγάλω και κάποια πλάνα από εκεί, ελπίζω να το θυμηθώ. Αυτά τα λέμε αύριο. Approximately 10 hours later. Είναι η επόμενη μέρα, είναι Σάββατο και έχω εδώ την μπλούζα, την οποία θα την κάνουμε unboxing. Να δούμε τι έγινε. Μισό λεπτό να βάλω γάντια και επιστρέφω να δούμε τι έγινε. Θέλω να την πλύνω και να την απλώσω. Βέβαια έξω βρέχει. Δεν ξέρω πότε θα στεγνώσει. Λογικά αύριο, μεθαύριο. Όποτε και να στεγνώσει, εγώ θα την φορέσω και θα σας κάνω το. Σας έχω στηρίξει σε ένα lip balm ανάμεσα για να σας κάνω το unboxing. Παιδιά, φαίνεται ότι έχει βάψει full. Full όμως. Είναι βρεγμένη ακόμη. Καλά, πού να στεγνώσει προφανώς με αυτόν τον καιρό. Φαίνεται τέλεια, πραγματικά. Ελπίζω αυτό το χρώμα, έχει βάψει ακόμη και τα μπελίτσα, ελπίζω αυτό το χρώμα να μην ξεβάψει με το πλύσιμο ή μάλλον να ξεβάψει λίγο, γιατί τώρα το αποτέλεσμα είναι εκθαμβωτικό. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα το λιώσω το καλοκαίρι, αν το αποτέλεσμα βγει έτσι και δεν ξεβάψει φουλ. Το αποτέλεσμα εντάξει βρωμάει κιόλας, είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα, είναι λίγο τέτοιο, είναι λίγο έτσι αυθαίρετο όπως βλέπετε. Πάμε να την πλύνουμε, γιατί βρωμάει ξύδι, βρωμάει όμως, αυτή την μπόχα δεν μπορώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα, θα τη βάλω τώρα να στεγνώσει, γενικότερα ξεβάφει όπως βλέπετε ακόμη. Ελπίζω όταν στεγνώσει να μην ξεβάφει, γιατί τώρα ναι, έβγαλε πάρα πολύ κόκκινο όμως, δεν ξέρω αν θα πετύχει αυτό το εγχείρημα. Πάμε να την βάλουμε να στεγνώσει, που θα στεγνώσει μετά από μέρες γιατί έξω βρέχει, και θα τα πούμε όταν είναι στεγνή και έτοιμη για φόρεμα. One eternity later. Λοιπόν, είμαστε δύο μέρες μετά, όπως βλέπετε το αποτέλεσμα έχει γίνει, είναι ωραίο, δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Παρόλα αυτά, ξεβάψε πάρα πολύ έχω να σας πω, πάρα πολύ, υπήρχε αιματοχυσία παιδιά στο μπάνιο, χωρίς πλάκα. Αν δεν ξεβάψει άλλο και μείνει σε αυτό το χρώμα,
θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Σημαίνει ότι οι βαφές σαβών είναι πάρα πολύ τοξικές και βάφουν μέχρι και υφάσματα. Αν όμως ξεβάψει με το πρώτο πλύσιμο κι άλλο και μετά κι άλλο και μετά κι άλλο κι άλλο, όπως έγινε με τα χρώματα ζαχαροπλαστικής που είχαμε κάνει, που σας είπα στην αρχή του βίντεο, σημαίνει, παιδιά, ότι το αποτέλεσμα είναι καλό για τα αυγά, αλλά δεν είναι καλό για την μπλούζα μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Αν δείτε εδώ, έχει κάνει μία γραμμή, η οποία γραμμή υπάρχει και πίσω, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Αυτή λοιπόν η γραμμή, δεν ξέρω αν την είδατε, θα ξαναγυρίσω. Αυτή λοιπόν η γραμμή είναι επειδή το άπλωσα. Φανταστείτε, το άπλωσα και το χρώμα έκανε γραμμή. Που το ίδιο πράγμα δεν το έχω πάθει ούτε με τη χλωρίνη, που okay, η χλωρίνη είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη τεχνική, να σας πω την αλήθεια μου. Ούτε όμως με τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Τέλος πάντων, μου άρεσε σαν αποτέλεσμα, ελπίζω να κρατήσει. Ελπίζω το καλοκαίρι που θα τη φορέσω να μην ξεβάψει από τίποτα η υδρότα στις μασχάλες και γίνω κατακόκκινη. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν το τελευταίο βίντεο πριν το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα. Εννοείται δεν θα έχουμε βίντεο, παιδιά, προφανώς. Ποιος θα κάνει σαν διαμένα. Ελπίζω να περάσετε τέλεια, να βάψετε τα αυγά σας, να βάψετε τις μπλούζες σας, να κάνετε τέλος πάντων ό,τι θέλετε. Και εμείς θα πούμε την επόμενη Τετάρτη τώρα σε ένα πολύ πολύ καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Σας φιλώ. Γεια σας!